παρουσία των αρχών του τόπου, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων της περιοχής αλλά και πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ο καθαγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Κυλλήνης. Η φιλαρμονική έδωσε ξεχωριστή νότα στις εκδηλώσεις. Παρουσία του Επισκόπου Ολένης Αθανασίου, ιερέων της περιοχής, του Δημάρχου Ανδραβίδας Κυλλήνης Ναπήλ Μωράτ, λιμενικών και πληθώς κόσμου, έγινε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Πολλοί κονληβητές βούτυξαν για το Σταυρό στο λιμάνι, ενώ από την θάλασσα τον ανέσυραν δύο νέοι της περιοχής, ο ένας μάλιστα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι οποίοι δέχτηκαν τις ευχές του Επισκόπου Ολένης να είναι πάντα άξιοι. Στο μήνυμα του Επίσκοπος Ολένης μίλησε για τον καθαγιασμό των υδάτων και των ψυχών, έδωσε μήνυμα αλληλεγγύης και συναδέλφωσης. Το Πανάγιο Πνεύμα που σήμερα ένθε για να καθαγιάσει τα ύδατα, να καθαγιάσει και τις δικές μας τις ψυχές, για να ενεργούμε σωστά και αληθινά, να ενεργούμε όντως ως άνθρωποι του Θεού, προς όφελος δικό μας και της κοινωνίας γενικότερα, για να εξαλειφθούν οι δυσκολίες, Δήμαρχε, για να εξαλειφθούν οι κρίσεις και τα εμπόδια της καθημερινότητάς μας, ώστε να ζούμε σε έναν κόσμο χαράς, σε έναν κόσμο συμφιλίωσης, σε έναν κόσμο που θα επικρατήσει η ταπείνωση, η ειλικρίνεια, η ευθύτητα, η καταλλαγή, η αλληλεγγύη, για να ζούμε πράγματι χαρούμενα και ευτυχισμένα και να γεμίσω ήμας από κάθε υλικό και πνευματικό αγαθό. Εύχομαι σε όλο του κόσμου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ο Θεός να μας δώσει υγεία, δύναμη και να έχουμε πάντα καλύτερο αύριο και για μας και για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε στο καλύτερα, στην αλληλεγγύη, στην αγάπη και ο ένας να κοιτάξει να βοηθήσει τον άλλον, γιατί περνάει η χώρα μας μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύουμε θα βγούμε από την κρίση γρήγορα και έτσι να πάνε όλα καλά όπως αυτή η καλή ημέρα σήμερα που μας έκανε και μαζεύτηκε τόσο κόσμος. Εύχομαι πάλι χρόνια πολλά σε όλους.